Προβληματισμό και ταυτόχρονα ανησυχία τόσο σε κατοίκου όσο και στου ειδικού έχει προκαλέσει η εμφάνιση μίνγκ σε περιοχέ τη Καστοριά. Τα μικρά ζώα περιφέρονται συχνά στου δρόμου και εντοπίζονται στι ταράτσε να αναζητούν θύραμα. Το πρόβλημα ξεκίνησε το 2010 όταν απελευθερώθηκαν από ακτιβιστέ περίπου 50.000 αμερικανικά μίνγκ στι περιοχέ τη Κοζάνη και τη Καστοριά. Το 2019 καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Νικό Παναγιοτόπουλο, αντιπρόεδρο τη Εταιρεία Προστασία και Περίθαλψη Άγρια Ζωή Καστοριά, ανέφερε πω τα ΜΜΙΝΚ εντοπίζονται γύρω από την περιοχή της λίμνη τη Καστοριά και είναι σαρκοφάγα. Μετά από 10 χρόνια έχουν γίνει ένα με το περιβάλλον και έχουν διώξει άλλα είδη ζώων που ήταν ανταγωνιστικά προς αυτά διαταράσσοντας την πανίδα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά εκατομμύρια ευρώ προς αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ο Νικός Παναγιωτόπουλος εξήγησε ότι τα μίγκ θεωρούνται άγρια ζώα και αν έρθουν κοντά σε άνθρωπο είναι επιθετικά.